Καλησπέρισουμε τον κύριο Νίκο Μουρατίδη, γνωστό εμβληματικό μουσικό παραγωγό. Κύριε Μουρατίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο για το πώς τέλος πάντων έληξε αυτή η ιστορία, πώς διαβάσατε εσείς τη συμπεριφορά της κυρίας Σάτη κλπ. Εμένα θα μ' άρεσε πάρα πολύ να ήταν σχόλιο της Μαρίνα Σάτη απέναντι στη συμπεριφορά του Ισραήλ. Βέβαια η ίδια δεν το παραδέχτηκε, ναι. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Και αν ακούσεις τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι σαν να ζούμε στο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Τι εννοείτε? Ευτυχισμένοι, ξέρετε. Σε ένα παραμύθι. Ναι. Εδώ πέρα γίνεται φανισμός ενός ολόκληρου λαού. Όλοι οι MBU είναι στην υπηρεσία του Ισραήλ. Σούζα, ό,τι επιτρέπει το Ισραήλ κάνανε. Και έχουμε η Eurovision να παίζει ρόλο και η πολιτική και η οικονομία και η φήμωση και τα πάντα. Μέχρι και μπούλικ κάνανε οι άνθρωποι της φρουράς, της τραγουδίστριας του Ισραήλ. Κάνανε εκφοβισμό. Άρα δεν υπάρχει μη πολιτική Eurovision, δεν είναι. Όσο και αν κόπηκαν πλάνα από το YouTube και διάφορα άλλα τέτοια. Ναι, όταν ξεκίνησε η Eurovision ήταν ένα φεστιβάλ τραγουδιού. Με την πάροδο των χρόνων άλλαξε. Από τη δεκαετία του 90 και μετά λέγαμε ότι είναι ένας προχωρημένος φιλελεύθερος θεσμός που υποστηρίζει τα όλα τα καινούργια και αυτά και απελευθερώνει τους λαούς και να τρανσέξουαλ νικήτρια και να τραγουδίστρια με μουσια ντυμένη γυναίκα νικήτρια. Πολύ προχώ, πολύ προχώ. Και βλέπουμε τώρα φτάσαμε σε σημείο. Και ο φετινός νικητής προχώ ήταν πάντως. Ποιος? Και ο φετινός νικητής προχώ ήταν. Δεν κέρδισε το Ισραήλ δηλαδή. Ναι. Δεν είπα. Όχι, επειδή το ελέγχει όλο το Ισραήλ το παιχνίδι, στο τέλος της ημέρας δεν κέρδισε. Όσον αφορά την ψηφοφορία του κοινού όμως, αυτό που όλους μας εντυπωσίασε. Και επειδή λέμε για μη πολιτική Eurovision, εγώ θυμάμαι να τραγουδάει η Μάριζα Κόχα, αν θυμάμαι καλά. Δεν μιλάμε για νίκη. Σε επίπεδο. Γιατί? Μιλάτε για μπούλινγκ, για το πλαίσιο. Όταν όπου πήγαινε. Που είδε την εκπρόσωπο. Ναι, μιλάω εγώ, μιλάει κάποιο. Εσείς μιλήστε. Εσείς, κύριε Μουρατίδη, εσείς. Λοιπόν, με το που βγαίνει η εκπρόσωπο του Ισραήλ να τραγουδήσει, ο κόσμος γιουχάρει. Και η EBU καλύπτει τα γιουχαρίσματα με ξέπια χειροκροτήματα. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το διαπιστώσαμε. Και μάλιστα ότι απαγορεύτηκε. Το European Broadcasting Union. European Broadcasting Union. Ξεπουλήθηκε. Επειδή ο σπόνσορας είναι Ισραηλινή εταιρεία, ξεπουλήθηκαν. Κύριε Μουρατίδη, εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι παρόλο που υπήρχε όλη αυτή η αντίδραση και σε επίπεδο κοινού, στο χώρο εννοώ, όσον αφορά τη στάση του Ισραήλ, όχι εννοείται της εκπρόσωπός του στο διαγωνισμό, αλλά αυτό που συμβαίνει, αυτή η γενοκτονία, αυτή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, παρόλα αυτά φάνηκε με κάποιο τρόπο ότι οι Ευρωπαίοι και οι μη Ευρωπαίοι, γιατί δεν συμμετέχουν μόνο ευρωπαϊκές χώρες στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, σε επίπεδο κοινού ψηφίσαν το τραγούδι του Ισραήλ, ήταν το δεύτερο στην ψηφοφορία σε επίπεδο κοινού, ενώ οι επιτροπές δεν το αξιολόγησαν με τον ίδιο τρόπο ως κάτι που αξίζει της προσοχής μας. Άρα λοιπόν αυτό δεν σας υποψιάζει? Πάρα πολύ. Ότι οι επιτροπές που είναι άνθρωποι γνώστες ψήφισαν και το έβαλαν στη θέση του. Ο λαός ο οποίος χειραγωγείται και γίνονται τα μαγειρέματα που λέμε, το έβγαλε πολύ ψηλά. Πάντως, εδώ δεν υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή, ο ίδιος λαός που γιούχαρε την Ισραηλινή δεν την ψήφισε πολύ, δεν την κατέταξε πολύ ψηλά. Μα είναι ψεύτικο. Ότι κάνει μια στα κεραμίδια. Ότι να μασίσουμε τώρα ότι ο λαός ψήφισε, αφού ο λαός είναι εναντίον. Ναι. Και όχι μόνο στο Eurovision, γενικώς το βλέπουμε. Κύριε Μουρατίδη, όλοι είναι εναντίον, ο λαός, όλοι οι λαοί είναι εναντίον αυτού που γίνεται στην Παλαιστίνη, εκτός από κάποιες κυβερνήσεις που είναι υπέρ. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Κύριε Μουρατίδη, τώρα βέβαια αυτή η συζήτηση είναι πολύ πιο παλιά από την Eurovision. Μπορεί και να φτηνένει όταν τη συνδέουμε με την Eurovision, αλλά υπάρχει τέχνη στη γυαλά. Υπάρχει μη πολιτική τέχνη. Θέλω να πω, μήπως όλο το εγχείρημα είναι από την αρχή λαθεμένο.
καλά, τώρα το, εσείς το παρατραβήξατε. Το παρατραβάω, το ξέρω. Γι' αυτό έκανα και την εισαγωγή, ναι. Eurovision δεν είναι τέχνη, Eurovision είναι σκλαβοπάζαρο. Ναι. Να πούμε πάντως στη Eurovision στο παρελθόν, όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο, είχε παρουσιάσει, νομίζω η Μαρίζα Κόχ πρέπει να ήταν, ένα τραγούδι που ήταν ακριβώς στο κομμάτι που αφορούσε την εισβολή στο Μαρτυρικό Νησί. Ο Χατζηδάκης την είχε στείλει να τραγουδήσει το Παναγιά μου Παναγιά μου, την εισβολή στην Κύπρο. Και όταν ήταν το θέμα το μακεδονικό, είχε πάει νομίζω η Ελληνίδα τραγουδίστρια, δεν θυμάμαι ποια ήταν, τώρα μπορεί να δικό κάποιον, με το Αστέρι της Βεργίνας. Ναι. Λέει, πιάνουν τα δικά μας ελληνικά κομμάτια πολιτικής παρέμβασης, αν θέλουμε. Στη Σερβία, όταν έγινε, πάλι απαγόρευσαν στη Σερβία και τώρα έχουν απαγορεύσει τη Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Έχει λοιπόν και πολιτικό χαρακτηριστικό Eurovision, παρόλο που συμφωνώ με τον κύριο Μουρατίδη, είναι ένα φεστιβάλ, αν το πούμε φεστιβάλ, πανηγύρι τραγουδιού. Και σόου πια, όχι τραγουδιού καν. Ακριβώς, είναι τηλεοπτικό σόου πια. Κύριε Μουρατίδη, να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο και τις επισημάνσεις. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κλείσαμε και με Eurovision, έτσι να χαλαρώσουμε. 12 θα βάλεις στη Μάγκη πάντως. Εγώ έβαλα 12 στη Μάγκη. Λοιπόν, 12 και στους δύο σας, λοιπόν, 24. Αλλά αύριο ραντεβού στις 10. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Κυρίες και κύριοι, εμείς ένα λεπτό πάλι μαζί με ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό πάνελ για να ανοίξουμε όλα τα θέματα της μέρας. Μείνετε συντονισμένες και